Λοιπόν, δύο επιχειρήματα τα οποία χρησιμοποιήθηκαν προκειμένου να διασπάσουν τον κυβερνητικό συνασπισμό πριν. Δεν το κατάφεραν. Η συμφωνία αυτή πήγε στη Βουλή των Ελλήνων και έλαβε την έγκριση της πλειοψηφίας των βουλευτών. Ο Πρωθυπουργός λοιπόν με αυτή τη συμφωνία, για την οποία είχαμε την εγγύηση και την υπόσχεση ότι θα είναι αποδεκτή από τους εταίρους, εχθές όχι απλώς δεν αποτέλεσε αντικείμενο συζήτηση στο Eurogroup, όπου θα πηγαίναμε πλέον στην ομαλότητα, αλλά παραβιάστηκε πλήρως. Εχθές ο Πρωθυπουργός της χώρας αντιμετώπισε ένα πραξικόπημα. Ένα πραξικόπημα εκ μέρους της Γερμανίας, αλλά και άλλων χωρών όπως η Ολλανδία, η Φιλανδία και οι χώρες Βαλτικής. Ένα πραξικόπημα που έφτασε σημείο να εκβιαστεί ο Πρωθυπουργός της Ελλάδος με κατάρρευση των τραπεζών και ολικό κούρεμα των καταθέσεων. Ο εκβιασμός αυτός διήρκησε μέχρι τις πρωινές ώρες. Ο Πρωθυπουργός λοιπόν, απέναντι σε αυτόν τον εκβιασμό και μην έχοντας άλλη δυνατότητα, έφτασε στο σημείο για να αποφευθεί αυτή η εξέλιξη να κάνει μια συμφωνία. Ξεκαθαρίζω ότι η συμφωνία αυτή είναι έξω από τη συμφωνία και πέρα από τη συμφωνία που κάναμε η πολιτική αρχή από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας και την οποία ενέκρινε η Βουλή των Ελλήνων. Σε αυτή τη συμφωνία οι ανεξάρτητοι Έλληνες, παρότι είχαμε τεράστιες διαφορές, εισένδειξε καλής θελήσεως και προκειμένου να βρεθεί μια λύση, και παρότι ήταν απέναντι και στη συνείδησή μας αλλά και στην εντολή που είχαμε, συμφωνήσαμε. Σε αυτήν όμως τη συμφωνία, η οποία φέρνει πολύ νέα δεδομένα, μιλά για 50 δισεκατομμύρια εγγυήσεις της δημόσιας περιουσίας, μιλά για διατάξεις αλλαγών νόμου όπως τον κώδικα ποινικής δικονομίας που θα οδηγεί σε κατασχέσεις σπιτιών, αναφέρεται σε πλήρη κατάρρευση ακόμα και των συνταγματικών αξιών, δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε. Στην κοινοβουλευτική δημοκρατία υπάρχουν διαδικασίες στις οποίες εμείς σεβόμαστε. Οι ανεξάρτητοι Έλληνες αύριο θα κάνουμε κοινοβουλευτική ομάδα και θα λειτουργήσουν και τα όργανα του κινήματος. Θέλω όμως να πω ότι η προσπάθεια η ολονύκτια του Πρωθυπουργού ήταν μια προσπάθεια η οποία έχει τη συμπαράσταση όλων των Ελλήνων και η κίνηση των εταίρων αποτελεί πραξικόπημα. Θα προχωρήσουμε μαζί προκειμένου ενωμένοι ο ελληνικός λαός και η νόμιμη κυβέρνηση να διεκδικήσουμε το δίκαιο των Ελλήνων πολιτών. Αλλάξαν πολλά από χθες το βράδυ. Και θέλω να ευχαριστήσω δημόσια τις δυνάμεις εκείνες της Ευρώπης, αλλά και εκτός Ευρώπης, οι οποίες συμπαραστάθηκαν στην ελληνική κυβέρνηση και στον ελληνικό λαό. Να ευχαριστήσω πολιτικούς και πολίτες, αλλά και δημοσιογράφους, που σπάσαν το εμπάρκο του τρόμου. Στη δημοκρατία υπάρχουν όλες εκείνες οι διαδικασίες που θα οδηγήσουν σε λύση. Ο Πρωθυπουργός δεν μπορούσε να κάνει τίποτα άλλο σε αυτό το εκβιαστικό δίλημα το οποίο του βάλανε χθες τη νύχτα. Η Βουλή των Ελλήνων έχει το λόγο. Κυβέρνηση ειδικού σκοπού ή ο Πρωθυπουργός σας είπε ότι θα στηριχτεί σε κάποια άλλη πολιτική δύναμη? Είναι ξεκάθαρο από την πρώτη στιγμή ότι και με δημόσιες δηλώσεις τους θέλανε η κυβέρνηση αυτή να σπάσει. Η συνεργασία των ανεξάρτητων Ελλήνων και του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτή η συμφωνία δεν έσπασε, παρόλες τις εκβιασμούς και τις συμβουλές, μέχρι και του Προέδρου του Κοινοβουλίου στην αρχή. Θα παραμείνουμε μαζί για να αγωνιστούμε.
Δεν πρόκειται εμείς όμως να δεχτούμε να συμμετέχουμε σε μια κυβέρνηση δίθεν εθνικού σκοπού με εταίρους εκείνους που την ώρα που ο Πρωθυπουργός διαπραγματευόταν σκληρά για την Ελλάδα τα δίναν όλα. Είναι απίστευτο ότι ο Πρωθυπουργός της χώρας την ώρα που πάλευε ανάμεσα σε τέσσερις ηγέτες Ευρωπαϊκής Ένωσης πολιτικές δυνάμεις Ελλάδος δηλώναν δημόσια ότι τα δίνουμε όλα. Ακροτηριάζοντας ουσιαστικά την προσπάθεια του Πρωθυπουργού. Ο Πρωθυπουργός έχει ανάλογη άποψη, κύριε Καμένε. Θα τα ακούσει τώρα. Εννοώ τον αρχηγό της Νέας Δημοκρατίας και του Ποταμιού που την ώρα που ο Πρωθυπουργός της χώρας διαπραγματευόταν έλεγε ότι θα πρέπει να τα δώσουμε όλα για να παραμείνουμε στο ευρώ. Ακόμα και σε αντίθεση με την απόφαση για την οποία είχαν συμφωνήσει στο Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών. Κύριε Πρόεδρε, μένετε και λιγάκι. Όχι, δεν το κάνουμε.